Γεια σας στον απόϊχο της προχθεσινής συγκινητικής βραδιάς. Σας καλέσαμε σήμερα για να κάνουμε ένα χρέος όλων μας, όλων εμάς της Οργανωτικής Επιτροπής. Θέλω να πω ότι τρία ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης της οποίας παρακολουθήσαμε όλοι μας. Η αρτιότητα της οργάνωσης, που όμως υποκρύπτει και κάποια σημεία βελτίωσης και δεχομένως και προσθήκης κάποιων άλλων πραγμάτων, η συγκίνηση που μας διακατήχε εκείνο το βράδυ όλους μας και η πολυπληθή συμμετοχή των εθελοντών. Για αυτούς βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για αυτόν τον κόσμο που πάσχησε, μόχθησε για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα που πιθανόν δεν προβλήθηκαν γιατί ήταν στο παρασκήνιο. Τα μηνύματα από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά κατέκλυσαν και το δικό μου κινητό, φαντάζομαι, και των συνεργατών εδώ. Εγώ θέλω να διαβάσω ένα μόνο χαρακτηριστικό μήνυμα από έναν φίλο Καλλίνη, ο οποίος δεν ήταν στο νησί μας, όμως παρακολούθησε από τα κοινωνικά δίκτυα όλη την εκδήλωση. Δακρυσμένος παρακολούθησε από απόσταση όλα τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα δικτύωσης, μιας και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επέτρεπαν να βρίσκομαι στην πατρίδα για να το ζήσω από κοντά. Μας συγκινήσατε. Η προσπάθεια αναβίωσης παράδοσης μας ήταν εκπληκτική. Όλοι όσοι συμμετείχαν έδωσαν όλο τους το είναι και φάνηκε. Το μπράβο είναι λίγο. Κάντε το θεσμό. Ήταν από τις ελάχιστες φορές που βλέπω όλους τους Καλλίνους μονιασμένους, χωρίς φαγωμάρες, να προσπαθούν για έναν κοινό σκοπό και το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικά συγκινητικό. Και του χρόνου πάλι με υγεία να ξαναγίνει και να καταφέρω κι εγώ να το ζήσω, πρώτο ο Θεός από κοντά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, κύριε Μανώλη. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό μήνυμα όλων αυτών, τον οποίο λάβαμε μετά την εκδήλωση. Αλλά όπως σας είπα, επειδή σκοπός της σημερινής μας παρουσίαση εδώ είναι για να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, που πιθανόν δεν φάνηκε, δεν προβλήθηκε, αλλά ήταν πάρα πολλά τα άτομα και πάρα πολλοί οι σύλλογοι, θέλω να δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Ομικάριο, που ήταν και το σημείο αναφοράς όλων μας που μας ένωνε και μας έδαινε, για να πει κάποια ονόματα φίλων οι οποίοι βοήθησαν και κάποιων συλλόγων βέβαια που συνεργάστηκαν μαζί μας και μετά τον λόγο θα πάρουν και οι υπόλοιποι φίλοι, και η Άννα Τσουφά και ο Γιάννης Καραμάλης. Ευχαριστώ, κύριε Έπαρχε. Μία μέρα πριν που καλέσαμε τον κόσμο από το ίδιο τραπέζι εδώ πέρα, το χαρακτηριστικό ήταν η ομάδα. Η ομάδα λοιπόν συγκινητικά λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλο τον χρόνο. Η αλυσίδα ήταν καλολαδωμένη και όλα πήγαν καλά. Από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω από τον πρώτο έως τον τελευταίο παιδί της ομάδας, σε οποιοδήποτε πόστο νευραλγικό είχε, γιατί όταν η αλυσίδα δεν κινείται σε ένα σημείο δεν πάει το σύστημα μπροστά, και λειτουργήσαμε τόσο πολύ όμορφα και δώσαμε ένα αποτέλεσμα που μέσα από αυτή την εμπειρία που αποκτήσαμε και εμείς ήδη όλο αυτό το event, να το πω event, να το πω όλη την ιστορία μας, θα φτιάξουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στους ανθρώπους μας, στον Γιάννη, στην Άννα, στους ανθρώπους που παλάνε πίσω το καθένα στο πόστο του, και βέβαια να πούμε το μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας βοήθησαν έστω και με μια βίδα. Δηλαδή υπήρξε μια τεράστια αγκαλιά στο νησί, πρωτόγνωρη, όπου και να πηγαίναμε, χωρίς να λέμε ότι αυτό το πράγμα ήταν για το προκίνημα που θα δημιουργήσουμε, το μυαλό τους έτρεχε εκεί και μας δίνανε. Να ξεκινήσω από τις φουγκαραποθήκες, από την οικογένεια του Βασίλειου του Πόκη, ο οποίος μας έφτιαξε τα πολύ ωραία σακιά για τις γαλέτες. Να ξεκινήσω από τον Μανώλη τον Μακρυλό, ο οποίος μας έφτιαξε τα μικρά σακιά για τις υπόλοιπες προμήθειες. Με πολύ μεράκι, στο ανάλογο μέγεθος που τις χρειαζόμαστε. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας έβαψαν τα τραπέζια, τον κοινή τον Γιώργο εδώ στα μηχανάκια. Να ευχαριστήσω τον Σαρούκο και βέβαια που μας παρήχε το σκάφος του και τον ευχαριστήσαμε και εκείνη τη στιγμή και μας έδωσε το παραδοσιακό βαρέλι. Να ευχαριστήσω ακόμα και τον Κώστα του Μπουσιώτη που μας έδωσε τα καφέμπρικα που είχαμε πάνω στα τραπέζια. Τον Κλήμη τον Νικόλα, ο οποίος μας έδωσε τα χρώματα τα οποία τα είχε 50 χρόνια πάνω στα ράφια του και χρειαζόμασταν αυτά τις κονσέρβες και τα πινέλα. Το Σύλλογο του Άργου που μας παρήχε ένα μεγάλο αριθμό από τις καρέκλες, τις οποίες ο Γιάννης με τους εθελοντές του ήταν υπεύθυνος για να στήσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν εύκολο, ήταν πάρα πολλά τα καθίσματα. Όπως και το Σύλλογο των Σκαλιωτών,
τον Σκαλιοδάνο, με τον Νικόλα τον Μπελεκάνο, ο οποίος και αυτός μας διέθεσε περίπου 200 καθίσματα για αυτή τη δουλειά. Πάντα είναι κοντά μας ο Νικόλας. Αν έχουμε γράψει αρκετά. Το Λευτέρι το Κοινή. Το Λευτέρι το Κοινή, βέβαια. Ο Λευτέρι το Κοινή πήρε από τον Γιάννη ένα ευρωπαϊκό ρόλο εκεί στην ταξίδι των επισήμων και όχι μόνο. Και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό κομμάτι που πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο. Η Κατερίνα την Καθοπούλη που την τρέχαμε όλο αυτό το διάστημα 9 μήνες με τα καλέσματα και με τα. Και ο βέβαια ο Ψαράς ο Μανώλης, ο οποίος κρατούσε και αυτό σε ένα νευραλγικό κομμάτι στο styling της προβολής της πόλης. Κάθε μέρα είχε ένα διαφορετικό κείμενο στο διαδίκτυο. Μας βοήθησε ο Μανώλης πάρα πολύ και βέβαια στην οικογένεια της Καλύπος Group, η οποία η οικογένεια αυτή με τον Αντώνη Κουκινίδη που έδινε εγκρίσεις και όλα τα υπόλοιπα, τον Κοπανέζο, συγγνώμη, γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κουκινίδη, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τάλια Φούρνος για τα. Βέβαια. Μανώλη, για τα ξύσματα, για όλα όσα μας έχει προσφέρει και εμείς είναι πάρα πολύ κοντά. Ήταν μια μεγάλη αγκαλιά και είμαστε ακόμα λίγο επηρεασμένοι από όλα. Ο Σύλλογος των Παλαιών Προσκόπων, η Ένωση Παλαιών Αυτά Προσκόπων. Αυτά δεν τα παρουσιάσαμε και είναι το πρώτο. Πέρα, να πούμε, το Λύκειο Ελληνίδων που πάντα προσφέρεται και πλαισιώνει όλες μας τις εκδηλώσεις και όλες τις εκδηλώσεις του νησιού μας. Για τον Αφιπετράν. Ο Σύλλογος Αφιπετράν που παλεύαν 2 μέρες τα παιδιά εκεί στο βαθύ για να μαγειρέψουν στην κουζίνα μέσα. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Όποιος παίρνει και θέλει να βοηθήσει. Όποιος παίρνει και θέλει να βοηθήσει. Ναι. Αυτό φάνηκε. Νομίζω και βγήκε προς τα έξω στον κόσμο ότι, γιατί σας είπα, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης. Δηλαδή, πόσα άτομα δούλεψαν έτσι καλά και οργανωμένα για να γίνει όλο αυτό. Τεράστια καλιά όλο τον εσύ. Όλο αυτό όμως οφείλεται στην τριάδα που βλέπετε δίπλα μου. Στο Γιάννη, το Γιάννη και την Άννα. Γιατί είπαμε ότι ήταν μια δεκάμινη προσπάθεια. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτή τουλάχιστον μεταφέρθηκε σε μένα. Πέρσι τον Αύγουστο, περίπου τέτοια εποχή, του λέω Γιάννη, τώρα πάμε για την αμαχία του Γέροντα. Τον Οκτώβριο μετά την παρέλαση θα τα πούμε. Τα είπαμε τον Οκτώβριο, αρχές του Νοέμβρη τα είπαμε Γιάννη και από εκεί προχώρησε. Το φέρατε έτοιμο το σενάριο, το στήσατε, εμείς το κοστολογήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε εν πολλής και νομίζω ότι γι' αυτό προχώρησε. Αλλά προχώρησε γιατί υπήρχε μια παρέα και όπου υπάρχει μια παρέα και πίσω από αυτό βρίσκεται μια παρέα, γίνεται αυτό η παρέα, σιγά σιγά μεγάλωνε. Όσο περνούσε ο καιρός μεγάλωνε και φτάσαμε να δείξουμε αυτό και το οποίο αντικατοπτρίζεται και στο μήνυμα που πήρε από τους συμπατριώτες μας. Έτσι. Πρώτη φορά βλέπουμε τους καλλιτέχνες ενωμένους να κάνουν αυτά που κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι όταν ενωθούμε μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Και βέβαια μία υπόσχεση να το ξαναεπαναλάβουμε. Εσείς έχετε την τεχνογνωσία τώρα, Γιάννη, Άννα, εσείς την έχετε, να το ξαναεπαναλάβουμε. Εμείς όσον αφορά προσωπικά εμένα. Είμαι δίπλα σας, σε ό,τι χρειαστείτε, θα είμαι εδώ, δίπλα σας, από όποια θέση και κατέχω. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω από τον κύριο Επαρχό, να τον ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Θα πάω στο Γιάννη τον Καράμαλη, ο οποίος είχε το πιο κοπιαστικό και αφανή ρόλο και θα σας πω μόνο μία εμπειρία που είχα παραμονή της εκδήλωσης πριν φύγω, που πήγα 12 η ώρα στο βαθύ να δω που με φώναξε ο Γιάννης να βοηθήσουμε εκεί για τα κρέατα να μαγειρευτούν, να ψηθούν. Εκεί είναι σχετικό στούλα, πέρα από τον Γιάννη. Εκεί είδα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ήταν η Κοστούλα η ηρωίδα και μωρομάνες από το βαθύ και παιδιά που δεν τα ήξερα να βοηθήσουν να μαγειρέψουν 200 κιλά κρέας. Με είχε πιάσει η ψυχή μου και έλεγα του Γιάννη κάθε φορά «Γιάννη, πότε θα τελειώσει αυτό το τσουκάλι, αυτό το τσουκάλι το ατελείωτο». Εγώ έφυγα στις 3 και ακόμα τα παιδιά ήταν εκεί και ψήναν, μαγειρεύανε. Ήταν ένας ρόλος του Γιάννη του Καράμαλη που κανένας δεν τον παίρνει είδηση, αλλά ήταν, δεν ξέρω, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ο ρόλος μετά που από τις καρέκλες, μετά. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράσω, και θα καταλήξω βέβαια στο Γιάννη το Νομικάριο, γιατί χωρίς την ψυχή του Γιάννη του Νομικάριου δεν θα γινόταν παιδιά η εκδήλωση. Καλώς ή κακώς. Εσάς λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο βέβαια που ήρθε και μακάρι αυτό να ξαναγίνει και να φέρει ίσως και άλλες εκδηλώσεις που να μας ενώνουν και να μας κάνουν περήφανους για το νησί μας γιατί το αξίζει. Άννα, να πούμε και τις καταδίτριες, δεν το είπες εσύ, θα το πούμε εμείς.
και η συμμετοχή των καταδητριών ήταν καταλυτική. Ναι, πάντα οι καταδητρίες είναι πρόθυμες και... Λοιπόν, ναι. Ο φίλος μου Γιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους διοργανωτές που είχαμε ένα άρτιο και απίστευτα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβόμουν, δεν περίμενα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τόσο πολύ κόσμο. Τελικά το καταφέραμε, τελικά είδαν όλοι, τελικά το ευχαριστηθήκανε, κλάψανε γέρι, ερχόταν μας δίνανε συγχαρητήρια γιατί θυμηθήκαν τα παλιά, ερχόταν νέοι γιατί θυμηθήκαν αυτά που τους λέγανε οι παππούδες τους και μάθανε και κάποιοι νέοι που δεν τα ξέρουν κάπου. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στάθηκαν δίπλα μας. Δεν θέλω να κατονομάσω γιατί να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ρομαντικοί και το κάνουν. Δεν θέλω να ευχαριστώ, το κάνουν γιατί τους αρέσει αυτό. Θέλουν να πιστεύουν στην παράδοση, θέλουν να βοηθάνε για το νησί. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην κουζίνα μέσα είχε όσα άτομα είχε απ' έξω και βοηθούσαν στη χωροθέτηση, στην προφύλαξη του χώρου και στις καρέκλες, άλλα τόσα άτομα ήταν στην κουζίνα, να φανταστείτε εσύ. Δηλαδή, ήταν απίστευτο αυτό που συνέβαινε και δούλευε μια οργανωμένη μηχανή πολύ σωστά. Δεν θέλω να κατονομάσω, ξέρουν αυτοί πόσο τους ευχαριστώ και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος με την όλη κατάσταση. Αλλά θα γίνω κακός στα τελευταία. Θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήπιανε νερό, φάγανε τη μερίδα τους και πετάξανε στα σκουπίδια, το πήραν μαζί τους στο μπουκαλάκι. Αυτοί που τα πετάξανε στον δρόμο, δεν θα τους πω ευχαριστώ. Την επόμενη φορά, ωραία, θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι με πολλούς καλούς, αλλά καλό θα είναι εφόσον ερχόμαστε σε ένα τόπο, είτε επισκέπτες είτε ντόπιοι, πρέπει να προσέχουμε τον τόπο μας. Μαζεύαμε τις καρέκλες και μαζεύαμε τα μπουκαλάκια και το νερό και τις μερίδες στο φαγητό από κάτω. Τελικά χρειαζόμαστε ακόμα πιο πολύ παιδεία. Αυτά είναι, αυτά θέλαμε να πούμε σήμερα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις συνεργάτες εδώ στο πάνελ και βέβαια να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου εδώ στο επαρχείο, οι οποίοι μόχθησαν και αυτοί στο παρασκήνιο για να μπορούμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Χίλια ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που εργάστηκε, χίλια ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε και μας είδε εδώ παρόν και χίλια ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για τα μηνύματα που μας έστειλαν. Ευχαριστώ πολύ.